Σε βασιλικούς ρυθμούς κινείται ολόκληρη η Βρετανία, καθώς αύριο ξεκινούν οι επίσημες τετραήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για το πλατινένιο ιουβιλέο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Θανάσης Γκαβός στο Λονδίνο και νομίζω μόνο η εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας αποτυπώνει αυτό το εορταστικό κλίμα. Θανάση. Ακόμα δεν έχουμε αρχίσει σία. Από αύριο λοιπόν για 4 ημέρες τα πάντα μπαίνουν σε παύση στη Βρετανία για να τιμηθεί το πλατινένιο ιουβιλέο της Βασίλισσας Ελισάβετ, το ιστορικό επίτευγμα των 70 ετών στον θρόνο. Ήδη πάντως η ατμόσφαιρα πράγματι θυμίζει, δίνει την αίσθηση ενός υπαίθριου πάρτι και πάρα πολλοί κόσμος όπως βλέπετε έρχεται για να ρουφήξει λίγη από αυτή την ατμόσφαιρα. Ήδη ο κόσμος όπου επιτρέπεται έχει αρχίσει να στείνει σκηνές ή και απλά καθίσματα για να είναι εδώ όλο το βράδυ, όπως μας λένε, για να προλάβουν τις πρώτες εκδηλώσεις αύριο το πρωί. Κόσμος που έχουμε μιλήσει έχει έρθει από όλες τις άκρες του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μόνο, από το Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όπως λένε, είναι εδώ για να πούν ένα ευχαριστώ στην γυναίκα η οποία επί τόσες δεκαετίες είναι η σταθερά στην βρετανική ζωή. Είναι βέβαια μια γυναίκα 96 ετών που αντιμετωπίζει πλέον κάποια κινητικά προβλήματα και έχει περιορίσει υποχρεώσεις και δημόσιες εμφανίσεις, αλλά όλα αυτά από αύριο παραμερίζονται για 4 ημέρες και θα ξεκινήσει ένα ατέλειωτο πάρτι. Όπως προείπα, αρχής γενομένης αύριο το πρωί με μια στρατιωτική τελετή και με την πρώτη στιγμή στο μπαλκόνι με τη Βασίλισσα Ελισάβετ, πλαισιωμένη από τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, όχι η πρίγκιπα Χάρη, Μέγαν Μάρκλ και πρίγκιπα Άνδριου, να χαιρετά το πλήθος και να παρακολουθεί υπερτήση μαχητικών αεροσκαφών. Θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις αργά το απόγευμα της Κυριακής. Θα παρακολουθούμε λοιπόν και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, μας μετέφερε στο κλίμα.